Τι μπορεί να έχω συζητήσει εγώ με τον Παναγιώτη, τι λέω κάθε φορά που ο Παναγιώτης με παίρνει να μιλήσουμε για την ΚΟΠ, πιστεύω πως αυτό είναι το θέμα, επειδή υπάρχει μια κάποια ζήλια και το αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ εύκολα αυτό, γιατί είμαι πάρα πολύ έξυπνη και καταλαβαίνω όταν κάποιος άλλος ζηλεύει. Συγγνώμη, δεν με νοια... μιλάω. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Έχω πάρα πολύ μεγάλη ιδέα και πάρα πολύ καλά. Ωραία, κρατάτε για σένα την ιδέα που έχει για τον εαυτό σου. Έχω ακούσει άπειρες φορές ότι πάλι τη Vivian πήρε πρώτη, πάλι το ένα με τη Vivian, πάλι το άλλο με τη Vivian. Τώρα. Η Vivian έχει καβαλήσει το καλάμι και πρέπει να κατέβει. Η κοπέλα είναι απλά ψωμάρα. Όχι επειδή σε ζηλέψαμε, επειδή ζηλέψαμε που σε πήρε πρώτη. Απλά επειδή εσύ όλη τη μέρα σήμερα ήσουν σαν βδέλα πάνω του. Καλά κάνω, δεν επέτρεπες καμία απολύτως να πάει κοντά του. Καλά κάνω, μπορούσες να το κάνεις και εσύ ξαφνικά. Ρε, όχι αγάπη μου, εγώ έχω τρόπους και επίπεδο, θα πέφτω σαν βδέλα πάνω σε έναν άντρα. Έχεις εσύ τρόπους και επίπεδο, Εγώ θα διεκδικήσω με τρόπο. Οι λέξεις τρόπος και ριέτα θα έπρεπε να είναι απλά αντώνυμα σε κάθε λεξικό. Ούτε με κιάλια δεν μπορείς να με κοιτάξεις τόσο ψηλά που βρίσκομαι. Πρέπει να πάρεις τεράστια σκάλα για να φτάσεις στο επίπεδο μου, εντάξει. Κορίτσι μου, ποτέ λοιπόν, δεν θα φτάσω σε επίπεδο, γιατί εγώ στήριζω με μέρα πόδι στην κορυφή και εκεί πέρα δεν είναι καν επίπεδο. Πρόσεχε το άλλο πόδι, μη σε ρίξει κάτω. Σιγά το επίπεδο, Βίβια. Ποτέ δεν πέφτω, κορίτσι μου, ποτέ. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν είναι ότι έχω πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, απλά έχω πάρα πολύ μικρή ιδέα για εσάς. Σε κοίταζα όταν μου τραγουδούσες, αλλά δεν ήξερα αυτά που έλεγες, τα εννοούσες. Κοίταξε να δεις. Το τραγούδι λέει, από αγάπη υπερβολική θα πεθάνω. Η αγάπη είναι άλλο από τον έρωτα. Άρα δεν το αισθάνθηκες. Δεν είναι ότι δεν το αισθάνθηκα. Μη με πειράζει. Ξέρεις εσύ τι λέω εγώ με τον Παναγιώτη και πώς μπορεί να μεταβάλλονται τα συναισθήματά μου και πώς μπορεί να διαχειρίζομαι τις καταστάσεις. Ξαφνικά μεταβάλλονται όλα. Επειδή... Μια στιγμή στην άλλη. Ναι, μεταβάλλονται όλα τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι, μεταβάλλονται. Ναι, γιατί σε πειράζει. Τι σε πειράζει. Εσύ, τι σε πειράζει. Εγώ είμαι έτσι. Εσύ. Όχι, τι σε πειράζει! Εσύ, τι έχω παρατηρήσει εγώ για σένα. Μην την ακούσει, τι σε νοιάζει, τι έχει παρατηρήσει για σένα. Μην την ακούς. Τι ανακατεύεσαι, εσύ γιατί ανακατεύεσαι για την Vivian. Που εγώ μιλάω για κάτι άλλο, γιατί είναι καλά αυτή τη στιγμή. Νικολέτα, τι σε νοιάζει. Τι λέω. Γελάω με τις τρελές εδώ πέρα. Γελάω. Με σένα ποιος θα γελάει. Παπαπαπα, είστε όλες τρελές. Σκάστε. Αχ, πάλι τσακώνονται αυτές. Δεν τις μπορώ. Κάθε φορά τα ίδια. Όταν κάποιος έχει καταλάβει ότι έχω έρθει, ότι έχω έρθει κοντά στον Παναγιώτη και μιμείται ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά που κάνω εγώ, που είμαι έτσι όλη τη διάρκεια. Ναι. Γιατί μόνο εσύ είσαι κοντά στον Παναγιώτη. Γιατί μόνο εσύ είσαι κοντά στον Παναγιώτη. Αυτό λέω. Vivian, Νικόλ, συμπεριφέρεσαι είδες εδώ μέσα, λες και είσαι μόνη σου. Δεν είσαι Vivian, μόνη σου. Εάν εσύ ήσουν έξυπνη όπως λες, ναι, το λέγαμε εμείς. Δεν θα χρειαζόταν να το πεις εσύ. Υπήρχε περίπτωση εσύ να γυρίζεις να πεις σε μένα που έχει ξεκινήσει τις επιθέσεις που καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Η Νικόλα δεν είναι τόπρα, κορίτσι μου. Όχι ψεύτικη. Προφανώς και το δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αν είμαι ψεύτικη. Άιντε. Καλά, κάλμα ρε κορίτσι μου, σου κάλμα ρε. Εμένα κάλμα ρε. Έτσι να μην μου κάνεις. Εμένα νευριασμένη, δεν με έχεις δει και δεν θέλεις, πίστεψέ με. Γιατί τι θα δεν γίνει, θα τα βάλεις εσύ μαζί μου, κατάλαβες. Γιατί εσύ τι θα γίνει. Μαζί μου δεν θα τα βάζεις, ωραία. Γιατί τι θα γίνει, νομίζω θα το υφάκι σου. Εσύ να χαλαρώσεις το υφάκι. Όχι, δεν με φοβάσαι ακόμα, αλλά θα έπρεπε. Γιατί. Θα έπρεπε. Χαλαρώστε και οι δύο. Ριέτα μου, δεν θέλουμε να σε βλέπουμε γενικά. Το νευριασμένη είναι το λιγότερο αυτή τη στιγμή. Άκουμε λίγο. Δεν έχω φοβηθεί κανένα άνθρωπο ποτέ στη ζωή μου. Εμένα θα με σέβονται, το καταλαβαίνεις. Όλοι θα με σέβονται. Είναι αλλιώς, κατάλαβες. Μιλάει η Ριέτα για σεβασμό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αστείο που έχω ακούσει σε όλα τα κοκτέιλ πάρτι. Αγάπη μου γλυκιά, ναι, εσύ έλεγες ότι είσαι ρομπότ και δεν αντιδρούσες με τίποτα και ξαφνικά έχει μια μέρα στην άλλη. Έχει βγει από το στόμα μου ότι είμαι ρομπότ. Έχει βγει από το στόμα μου ότι είμαι ρομπότ. Μια ρομπότ. Μέρα άλλη. Από τη μια μέρα στην άλλη σε λες. Ακούς τι λες. Την Άννα δεν την είδα να επιστρέφει και τόσο χαρούμενη από το ραντεβού. Λοιπόν, κορίτσια, δεν μπορώ άλλο να σ' ακούω να καυγαδίζετε. Περάσαμε μια τόσο όμορφη βραδιά. Αυτό και. Αυτό λέω κι εγώ. Καταλήγει, δεν μπορώ να καταλάβω πού. Όσο και αν προσπάθησαν να μου χαλάσουν τη διάθεση, για μένα παραμένει ακόμα μια καταπληκτική βραδιά. Ας μείνουν με την ξυνήλα τους. Έλα λίγο μαζί μου. Προβληματισμένο το βλέπω το Παναγιώτη. Μάλλον θέλει να πει κάτι που τον έχει ενοχλήσει την Νικόλ.